Χτίστηκε σε οικόπεδο για το οποίο ο Δήμος Ηρακλείου δεν διέθετε τίτλου ιδιοκτησία, όμω χρηματοδοτήθηκε με μεγάλο ποσό για την κατασκευή του κέντρου ίνου και πνεύματο στο Βενεράτο. Το έργο υλοποιήθηκε πριν αρκετά χρόνια με το κτίριο στολίδι και τι ανάγκε πολιτιστικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα να μετατρέπεται σε αποθηκευτικό χώρο, καθώ δεν λειτουργήσε ποτέ. Μετά από εννέα χρόνια ανοίγει ο δρόμος για την αξιοποίηση του σύγχρονου αυτού κτηρίου στο Βενεράτο. Είναι το κτίριο φάντασμα, από όπως έχουμε ξαναπεί, διότι δεν λειτουργήσε ποτέ. Έχουμε έσει ο τέλος μετά από κάποια χρόνια που προσπαθήσαμε και, προσ... και ο Δήμος προσπάθησε και γι' αυτό ευχαριστούμε το Δήμο και την νομική υπηρεσία του Δήμου που ασχολήθηκε με το θέμα σοβαρά και εσάς φυσικά που το αναδείξατε το θέμα. Ευελπιστούμε λοιπόν αυτός ο χώρος, ο πανέμορφος και ο νομίζω νομίζω χώρος, να γίνει ένα σημείο αναφοράς για το Βενεράτο. Στην προσπάθεια που γίνεται να επιληθεί με συμβιβασμό και δικαστική απόφαση, ώστε ο Δήμος Συρακλείου να αποκτήσει τίτλου στο οικόπεδο, αναφέρθηκε η Στέλλα Αρχοντάκη, μιλώντας στην εκπομπή Ελεύθερο Σημείο με τον Λευτέρη Συμβουλάκη. Αυτό το είχα αντιμετωπίσει από την προηγούμενη θητεία μου. Ε, γιατί χτίστηκε αυτό το κέντρο ίνου και πνεύματος. Το κάπως έτσι. Ναι. Α, που με, δεν έχει λειτουργήσει. Είναι με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ σε οικόπεδο που δεν είχε συμβόλαιο. Μάλιστα. Ε, γιατί δεν ζητήθηκε τότε ο τίτλος, δεν, δεν και μπορώ από να το έσπα, ξέρω. Έτσι, είναι και από ναι, και από το το έσπα, το έσπα, Είναι, παλιό, ναι. Ναι. Εμείς όταν πήγαμε ε, στην προηγούμενη θητεία ε, να κάνουμε κάποιες παρεμβάσεις στη, στον άβλιο χώρο και ζητήσαμε να ενταχθούμε στο ΕΣΠΑ, μα είπαν δεν έχετε συμβόλαιο. Αλλάξαν τα πράγματα, ίσω ήταν πιο εύκολα παλιότερα. Τώρα πια δεν είναι τόσο, τόσο εύκολα ε, και βρέθηκε αυτός ο τρόπος με το πρακτικό συμβιβασμού που έχει θέση δικαστικής απόφασης ε. να αποκτήσει ο Δήμος τίτλο. Πάρα πολύ καλή εξέλιξη ε, και ελπιστούμε γρήγορα να αρχίσει να αποξιοποιείται αυτό το κτίριο. Και το Φάντας, και πόσα ε, είναι το 2014 παραδόθηκε. Ε, κάποια στιγμή το, 18, το 2018 ε, ε, ανακαλύψαμε ότι το κτίριο δεν έχει τίτλους ιδιοκτησίας και από τότε ξεκίνησε όλη αυτή η διαδικασία. Ψάχνουμε και εμεί ακόμη, γιατί το 2014 χτίστηκε χωρί τίτλο Ιδιοκτησία με πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Το κτίριο Κόσμημα στο Βενεράτο αναμένεται να αξιοποιηθεί από τη Δημοτική Αρχή, η οποία δρομολογεί λύση, εξέλιξη που προκαλέσει ικανοποίηση στην τοπική κοινωνία.